Και έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Σερών, τον κύριο Αβραμάκη, τον οποίο καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του, γιατί τώρα είναι καθοδόν για την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Εκεί στο πάνελ, όσοι συντονίζετε την εκπομπή και εννοείται στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, κύριε Αβραμάκη, και για, και για τη διάθεση να εξηγήσουμε στον κόσμο 2-3 πράγματα για το αθλητικό νομοσχέδιο και για τα, όσα είπατε στη Βουλή, για πράγματα τα οποία πραγματικά η ηγεσία τώρα του αθλητισμού στη χώρα φαίνεται πως ξεχνάει. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό προσπάθησα να αναδείξω και να τονίσουμε την παρουσία μου στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ψήφισης από πλευράς της κυβέρνησης του αθλητικού νόμου, στην οποία αφορούσε την ενσωμάτωση μιας οδηγίας στην ουσία όσον αφορά τη διαδικασία για τους αγώνες, πιστημένους αγώνες και τι συμβαίνει και τον σχηματισμό. Μας δόθηκε ευκαιρία να αναλωθούμε έτσι σε μια κουβέντα διεξοδικά όσον αφορά το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν μια ευκαιρία πραγματικά να υποθούν κάποια πράγματα, εκτιμώ με το όνομά τους. Γιατί αυτή είναι η θέση μας και ο ρόλος μας, ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, εκπροσωπώντας το λαό, να λέμε κάποια πράγματα. Φυσικά, όσο γίνεται πιο αντικειμενική, εμείς στην υποκειμενικότητα μπορεί να κρύβει τοποθέτηση του κάθε ανθρώπου, ναι, και του κάθε βουλευτή. Αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι εδράζεται σε μια λογική, την οποία τουλάχιστον εγώ, αλλά και αρκετά μέλη της βουλευτικής μας ομάδας και όχι μόνο, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι συμβαίνουν πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που να τύχουν τουλάχιστον της αποδοκιμασίας από μέρος του Κοινοβουλίου, ναι, αλλά και γενικότερα όλου του κόσμου και των παραγόντων που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικότερα πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι, όπως λέμε, στο κόκαλο, mm-hmm, να μπορέσουμε επιτέλους να υπάρξει αυτή η αναγκαία κάθαρση που απαιτείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να βλέπουμε ένα προϊόν που όλοι αγαπάμε, όλοι οι φίλαθλοι Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο και μαζικότερο άθλημα. Σαφώς. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν και να παρθούν πλέον πρωτοβουλίες από πλευράς πολιτείας από τη φάση και μετά σε επίπεδο ποδοσφαίρου, είτε ΕΠΟ είτε Super League, ώστε επιτέλους το προϊόν να γίνει πιο ελκυστικό και να είναι αξιόπιστο. Βλέπετε αυτή τη διάθεση να την δείχνει η πολιτεία, να την δείχνει η κυβέρνηση? Καταθέσατε κάποια ερωτήματα τα οποία ακόμη περιμένουν απάντηση? Βεβαίως. Γιατί αυτό είπα παρουσία του υπεύθυνου υπουργού αθλητισμού, του κ. Αβγενάκη, ότι εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε. Μιλάμε για μια πρακτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο που τουλάχιστον τα 20-25 τελευταία χρόνια είχε δημιουργηθεί και όλοι γνωρίζουν, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο όμως, για τις λεγόμενες παράγκες, ναι, και το πώς λειτουργήσαν στην κατεύθυνση να ευνοήσουν συγκεκριμένη ΠΑΕ, mm-hmm, το πώς λειτουργεί το σύστημα όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Εδώ υπήρχαν περιστατικά με κλειστές κάμερες που δεν μπορούσαν να δει ο κόσμος τι συνέβη πραγματικά. Ναι. Και εδώ είναι ένα θέμα, γιατί να λειτουργούν σε κάποια γήπεδα και όχι σε όλα τα γήπεδα, όπως πρέπει και οφείλει. Εδώ υπήρξαν ξελοδαρμοί διητών, όπως αυτός πρόσφατα του κ. Τζίλου, το οποίο ακόμη και σήμερα δεν μάθαμε τους φυσικούς και ακόμη και τους ηθικούς αυτούργους. Γιατί μια τέτοια επίθεση σίγουρα δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι απλά ένας πρωί κάποιος ξύπνησε γιατί είχε προηγούμενο τον κ. Τζίλου να πάνε το δίρι. Υπάρχουν περιπτώσεις διαχρονικά που αφορούσαν είτε κάψιμο φούρνων διαιτών όπως του κ. Κωνσταντινέα, ναι, είτε εμπρισμούς όπως του κ. Μπίκα στην Καλλικηδική. Είναι θέματα τα οποία, απαγωγές δημοσιογράφων όπως αναφέρθηκε και γίνεται μια διεξοδική έρευνα σε αυτό το θέμα, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να προβληματίζουν οποιοδήποτε καλόπιστο φύλαθλο. Και δεν τα περιορίζω στα πλαίσια ελέγχου μια συγκεκριμένη ΠΑΕ. Εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά το ποδόσφαιρο να είναι ένα υγιές κομμάτι της ελληνικής αθλητικής κοινωνίας, ώστε να μπορούν αυτοί που το βλέπουν αλλά και αυτοί που το υπηρετούν από θέσεις ευθύνης να είναι αξιόπιστοι και να μπορούν να προσφέρουν αυτό που πραγματικά θέλει ο Έλληνας φύλαθλος και ο Έλληνας ακόμη και ο παδός. Άρα αυτά τα θέματα τίθενται. Και έρχεται ο κύριος Αβγενάκης και μας βάλει ένα αθλητικό νόμο, που ο οποίος φέρει και διατάξεις για την αθλητική βία, mm-hmm, και φαρσός του είπαμε στο Κοινοβούλιο, ότι πιστεύετε κύριε Αβγενάκη ότι έχει το ηθικό ανάστημα εσείς προσωπικά να φέρετε ένα τέτοιο νόμο ή τέτοιες διατάξεις, όταν εσείς ο ίδιος υπήρξετε ως βουλευτής μάρτυρας υπεράσπισης ενός ιστορικού σωματείου του Ηροδότου στα αλυσμό μνήμης επεισόδια, ναι, με τον εθνικό που προκάλεσαν το θάνατο του αείμνηστου του Κατσούλη. Όταν εσείς πήρατε να υπερασπιστείτε μια πρακτική, μια τακτική που οδήγησε στο θάνατο, νομοποιείτε τη βία με τον τρόπο σας, είτε στα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου τότε στην ΕΠΟ, ναι, είτε με τα ερώτηση στη Βουλή τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι τίθενται θέματα τα οποία πρέπει και ο ίδιος να απαντήσει. Και ζητώ να απάντησε η ελληνική κοινωνία αυτό. Εκεί εγώ τουλάχιστον κατατείνω και θεωρώ ότι πρεσβεύω τον κάθε λογικό άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα δημιουργήθηκαν αυτά. Εσείς γιατί δεν πράξετε ως κυβέρνηση αυτά τα λοιπά. Εμείς πήραμε πρωτοβουλίες.
πήραν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση και αυτό το προϊόν έγινε πιο αξιόπιστο. Η θεσμοθέτηση του VAR, η αλλαγή κάποιων κανόνων όσον αφορά γενικότερα το ποδόσφαιρο, ήταν στην κατεύθυνση το προϊόν να γίνει πιο αξιόπιστο. Και πραγματικά η κάθε ομάδα, η κάθε ΠΑΕ να παίρνει αυτό που δικαιούται στο ποδόσφαιρο, όπως και σε κάθε άθλημα. Αυτό ζητήσαμε, αυτό θέλουμε και αυτό απαιτούμε ως πολιτεία και ως κοινωνικοί άνδρες. Κύριε Βραμάκη, διαπιστώνετε το εξής. Και ο κόσμος το διαπιστώνει, ότι ενώ έχουν στοιχειοθετηθεί υποθέσεις, δίκες για τους τιμένους αγώνες, μιλάνε για τον Κοριόπολης, για τον Ουρουάν, για τον Τζίλο, γιατί η αστυνομία, από ό,τι ξέρω, έχει την υπόθεση την έχει ξεχνιάσει, κάπου κολλάει το θέμα στην εκδίκαση των υποθέσεων. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία και όλα τα χρόνια. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εδώ πιστεύω ότι αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Γιατί αν υπάρχει πολιτική βούληση, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος ώστε και η τακτική και η αθλητική δικαιοσύνη να προχωρήσει στη διαλεύκαση όλων αυτών των υποθέσεων. Που είναι απέτηση του ελληνικού λαού. Σας το λέω ειλικρινώς. Ακόμη και επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα περισσότερα από αυτά μπορεί να φωτογραφίζουν συγκεκριμένο ισχυρό παράγοντα αυτή τη στιγμή του ποδοσφαίρου ή γενικότερα. Να ξέρετε ότι ακόμη και τους αγνούς, απλούς πιλάτρους οποιαδήποτε ομάδας ή και της συγκεκριμένης ομάδος, αυτές οι καταστάσεις δεν τους αρέσουν. Να ξέρετε ότι δεν μπορεί ο απλός φίλαθλος, ο αγνός οπαδός που πιστεύει, θέλει πραγματικά να δει την ομάδα του, όποια και αν είναι αυτή, να ιδρώνει στο γήπεδο, να τιμά τη φανέλα και να μπορεί να παίρνει αυτό που δικαιούται μέσα στο γήπεδο. Κανείς δεν πρέπει να πει τίποτα άλλο. Ισονομία ζητάμε σε απέναντι σε όλες τις ομάδες, ώστε να μπορούμε, σας είπα, αυτό το προϊόν να γίνει και πιο αξιόπιστο και πιο ελκυστικό. Γιατί σας είπα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, όπως το είπατε. Πιστεύω ότι έλειπε και λείπει η πολιτική βούληση, ώστε να φτάσουμε στη σύγκρουση σε τέτοιο σημείο που θα αποφέρει πλέον καρπούς αυτή η προσπάθεια. Θα κλείσει δεκαετίες εμείς... λίγο η υπόθεση με τους στημένους αγώνες και την εγκληματική οργάνωση που είχαν παραπευθεί. Είχαν παραπευθεί 28 άτομα γιατί την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι στην ουσία η κατηγορία ήταν ελάχιστη. Ναι. Πήγε σε βαθμό πλημελήματος πλέον για σύσταση συμμορίας και όχι πλέον για στημένους αγώνες και στην ουσία για εκταμείευση κερδών από μια τέτοια διαδικασία, αλλά όλοι γνωρίζουμε, είναι γνωστές οι καταθέσεις κοινών ποδοσφαιρικών ανθρώπων στο περίφημο αγώνα που αφορούσε τον Ολυμπιακό Σβέρι και το τι υπόθηκε, το ότι υπόθηκε σε μια σειρά αγώνων μικρότερης κατηγορίας τότε που το ποδόσφαιρο γενικότερα είχε μια δυσοσμία, έβγαζε μια δυνατότητα σε έναν κόσμο ο οποίος θα θέλει να απεχθάνεται γενικότερα όλα αυτά που έβλεπε και άκουγε. Αυτό δεν πρέπει να τερματιστεί. Mm-hmm. Αυτό λέμε, αυτό φωνάζω εγώ, αυτό φωνάζουν όλοι οι υγιείς άνθρωποι και στο κοινοβούλιο. Μπορεί να μην το λένε ανοιχτά εθαρσώς όπως το λέω εγώ, αλλά ξέρετε αυτές τις στιγμές γίνονται και στο παρασκήνιο. Ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, για να μην θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε πρόσωπα αντικαταστάσεις, μπορέσει να βάλει τα πράγματα σε έναν δρόμο. Εκτιμώ ότι εμείς κάναμε παρεμβάσεις. Ο νόμος Βασιλιάδη και γενικότερα ήταν σε μια κατεύθυνση από εξυγίασης τουλάχιστον τα πράγματα να γίνουν καλύτερα σε αυτό το χώρο. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως κάθε κυβέρνηση, πρέπει να βάλει το καράκι της. Από ό,τι βλέπω όμως δεν το επιδιώκει και δεν είναι στις βασικές της προθέσεις. Και μάλιστα η άμεση ανταπόκριση του κ. Αβινάκη από ό,τι έμαθα χθες καταγγελίες συγκεκριμένης ΠΑΕ όσον αφορά το κατά πόσο μπορεί να δικείται ή τα λοιπά, και η ζέση για να δώσει, να τους δει από κοντά και να κάνει μια συνάντηση μαζί τους, δεν δείχνει μια στάση και συμπεριφορά η οποία μπορεί, αν είναι δυνατόν, κάθε σωματείο που μπορεί να διαμαρτύρεται για κάτι, να μπορεί να βρίσκει στον κάθε υπουργό και να μπορεί να λέει ότι κοίτα, ωραία, αν πιστεύεις ότι δικείς, υπάρχουν θετικά όργανα τα οποία μπορείς να απευθυνθείς και στα οποία μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Σωστά. Εδώ υπάρχει ένας παράγοντας, συγκεκριμένος παράγοντας ποδοσφαιρικός, που κάθε Κυριακή, μπορώ να πω, φτάνει στα όρια της πρόκλησης όσον αφορά την κοινή γνώμη. Και μάλιστα απειλεί ότι αναφορές συγκεκριμένων ποδοσφαιρικών παράγοντα κάθε Κυριακή δια μικροφόνου, όταν απειλεί και λέει ότι εγώ ή εμείς, το ονοματίσατε, δεν θέλω να πω στην διαδικασία, όλοι καταλαβαίνουμε, είναι ξεκάθαρα. Ότι κάθε εβδομάδα βγαίνει στο παρέν και λέει, κοιτάξτε κύριε Κοντονή, τι έπαθε ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Βασιλιάδης, κύριε Δάκη, θα πάτε τα ίδια ή σας προειδοποιούμε. Δεν μπορεί ένας παράγοντας να απευθύνεται σε έναν θεσμό στην πολιτεία, στον αρμόδιο υπουργό αθλητισμού με αυτόν τον τρόπο και στην ουσία μέσω πρισαλός να τον καλεί ή να τον προκαλεί στη λογική της απειλής ότι αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει ή αυτό που θέλουμε εμείς θα γίνει αυτό. Εδώ πρέπει να τηρηθούν κανόνες. Πρέπει κάποια στιγμή και οι προσωπικοί παράγοντες, ειδικά το μεγάλο ΠΑΕ, να κάτσουν στο ένα τραπέζι, να βρούμε τους τρόπους εκείνους μαζί με την πολιτεία, να θεσμοθετήσουμε και να νομοθετήσουμε εκείνα τα πράγματα
τα οποία σας είπα, το μόνο που θα κερδίσει από όλη αυτή τη δικασία είναι το ίδιο το προϊόν και το ίδιο το άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Μακάρι, μακάρι κύριε Βραμάκη, να γίνει αυτό, αλλά ομάδες, ναι, ακούγεται ως ευχολόγιο όμως. Ακούγεται ως ευχολόγιο, γιατί ξέρετε, οι ομάδες έχουν συμφέροντα, επιχειρηματίες. Σε καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και θεμητά δεν είναι. Επιδιωκόμενοι για μια επιχειρηματία να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων. Όποιος κι αν είναι αυτός. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Εμείς τελειτεύσαμε κάθε γεγονός. Δεν θέλω να απομονώσω μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είχε μπει κάποια στιγμή στο γήπεδο χωρίς να το θέλει με το όπλο και μόνο η εικόνα του απέτρεψε από κάποιους να φύγουν από το γήπεδο και να κάνουν. Αλλά δέχτηκε το βάρος της ποινής και ο ίδιος αυτοτιμωρήθηκε σε μια διαδικασία και είπε ναι, ήταν μια λάθος κίνηση αναγνώρισης. Αυτά όλα μετράνε σε απλό κόσμο συγκινήνων. Πρέπει τέλος να αποδώσουν να ξεφύγει από σκοτεινές εποχές, από πρακτικές, θα έλεγα, που δεν οδηγούν πουθενά. Μπραβιλίκια και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι σύνομες, θεωρώ και πιστεύω ότι έχουν θέσει στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Μακάρι, μακάρι. Υπάρχουν, βλέπουμε παραδείγματα όπως αυτό του κ. Τσιτσιπά του Στέφανου χθες, μας έκανε πραγματικά περήφανος. Το ξέρετε τα χρώματά μας, μας κάνει παγκοσμίως περήφανος. Βλέπω λίγο το Γιάννη του Τεντακούμπο και πολλών άλλων αθλητών, είτε μεμονωμένα είτε ομάδων. Αυτό το παράδειγμα και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και στο μέτρο που μας αφορά τουλάχιστον ως πολιτικό σύστημα, αυτό προσπαθώ να θέσω και σας είπα, το κάνω με έναν τρόπο που ίσως για κάποιους να ξενίζει, αλλά εκεί κατατείνει, στο να γίνει πραγματικά όπως σας είπα πιο λειτουργικό και αξιόπιστο το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι καλό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και μπράβο σας που το είπατε. Να ευχηθούμε βέβαια, μάλλον να μείνουμε στην τοποθέτηση, να μην είναι ευχές πλέον όλα αυτά που είπατε, έτσι, και αυτά που λέμε και εμείς. Όχι, μακάρι, κοιτάξτε κύριε, με ποιον κύριο μιλάω, είστε τρεις το παρελθόν, με ποιον μιλάω, τον κύριο Αναστασιάδη. Κούσης και Αναστασιάδη. Α, και κύριο Αναστασιάδη, Κούση. Απλώς να σας πω ότι ο καθένας έχει ένα βαθμό παρέμβαση και μια δυνατότατη παρέμβαση στα πράγματα. Ναι. Η δικιά μου η φωνή, όπως κάθε κοινοβουλευτικό άντρα, είναι να πει τα πράγματα, να τα αναδείξει, να τα θέσει. Εννοείται ότι στα μέσα των παρεμβάσεων και των προβληματιών που μπορούμε να πάρουμε είναι να κατευθύνουμε και σε επίπεδο του χώρου μας, του πολιτικού μας χώρου, ώστε να αναδείξουμε και να τα βάλουμε, να τα προτάξουμε. Αυτό κάνουμε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο πιο ψηλά από εμάς, το οποίο είναι το κυβερνητικό επίπεδο, στο οποίο εκεί παίρνουν αποφάσεις αν πρέπει να σπάσουμε αυγά πραγματικά. Εκτιμώ ότι η παρέμβαση θεσμική του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Βασιλιάδη διασφάλισε κάποια πράγματα και προχώρησε κάποια ματάκια. Αν μου πείτε ότι έδεσε λύσει σε όλα, θα σα πω όχι φυσικά. Όχι, εντάξει. Εννοείται. Ναι. Ούτε διόρθωσε τα πάντα στο ποδόσφαιρο, να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά έβαλε ένα λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πιο αξιόπιστο και τα πράγματα να προχωρήσουν καλύτερα σε αυτό το άλλο. Ελπίζω και πιστεύω, αν και δεν το βλέπω, είμαι ανήσυχο, ότι και οι προθέσει του νέου υπουργού και τη νέα κυβέρνηση θα στην κατεύθυνση και όχι να συμβαδίζει με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάντω, κύριε Βραμάκη, κάτι τελευταίο. Αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι δεν μας θυμάει σαν χώρα και σαν κοινοβούλιο και εσείς και ο κύριος Βελόπουλος να απευθύνετε συγκεκριμένα ερωτήματα με συγκεκριμένα ονόματα και χωρίς μισά λόγια και φωτογραφίζετε και να μην υπάρχει απάντηση. Νομίζω ότι. Κύριε Βούση, κύριε Αναστασιάδη, εκτιμώ και πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Γιατί θεωρώ μάλλον ότι οι ερωτήσεις μας είναι ρητορικές, τη λογική ότι όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι απαντήσεις και επειδή δεν μπορούν να δοθούν από τους αρμόδιους, γι' αυτό σοπούν. Και για να μην παρεξηγηθώ, το καταλαβαίνουμε. Δεν εννοώ τις απαντήσεις που θέλουμε να ακούσουμε ο καθένας. Όχι, όχι, όχι. Να ακούσουμε απαντήσεις, α πούμε, και αρνητικές. Απαντήσεις, να ακούσουμε επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο και να παρθούν εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα διαψεύσουν τις όποιες δικές μας ανησυχίες και πρωτοβουλίες. Μακάρι το εύχομαι ολόψυχα να γίνει, σας είπα, για το καλό του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχω ερώτηση από τον προηγούμενο παραγωγό, ο οποίος είναι από την Αναστασιά Σερώνα, όπου κατάγεστε. Α, είναι κοντοχωριανός μου. Και εγώ σε ρέωση είμαι. Εγώ από την. Είστε ταρνάκας που λέμε εμείς. Ανταρακοχώρια. Εγώ είμαι κοντοχωριανός του ραδιοφωνικού παραγωγού σας, είμαι από τη Δήμητρα Σερών. Είμαστε συνδημότες με το ραδιοφωνικό σας παραγωγό. Ελπίζουμε να μην σας καλούν τώρα εσάς από το αεροδρόμιο και αργήσαμε. Όχι, όχι, είμαστε ακόμη στα όρια, δεν υπάρχει ανησυχία. Σας ευχαριστώ για το χρόνο. Εμείς, να είστε καλά. Καλό ταξίδι να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.